Συζητάμε σήμερα εδώ για την ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για ποιο λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, που εχθές εγερθήκατε εν μεγάλη ανακανακτήση στο λόγο της κυρίας Σακοράφα, διότι θεωρήσατε ότι σας αφαιρούμε την πατρότητα της εθνικής κυριαρχίας, την οποία έχετε κληρονομικό δικαίωμα. Όταν η κυρία Σακοράφα μιλούσε ότι με αυτό το νομοσχέδιο η χώρα γίνεται αποικιοκρατική. Για ποιο λοιπόν λόγο γίνεται, κύριε Υπουργέ? Μήπως γιατί είναι ελληματική εταιρεία και καταχρεώνει το ελληνικό κράτος, όπως μας είπε χτες ο σχετικός ομιλητής από το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Έχει κέρδος, όπως έχουν αναπτύξει όλοι, πάνω από 100 εκατομμύρια το χρόνο, καθαρά, κύκλο εργασιών 300 περίπου και επενδυτικό σχέδιο, δηλαδή κάνει επενδύσεις. Μήπως θα πάρουμε τόσα πολλά χρήματα που επιτέλους θα απαλλαγούμε από κανένα κομμάτι του χρέους? Όχι, γιατί κοιτάξτε τι πουλάμε: μία τεράστια τεχνογνωσία, 1.400 εργαζόμενους, τους οποίους παραλίγο να τους πάρουμε και τα περιουσιακά τους στοιχεία που είχαν επενδύσει. Περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 8 έως 10 δις και με λογιστική αξία της εταιρείας που αποτιμήθηκε στο 1,6 δις για το 12. Όλη τη γη από την οποία περνάνε τα δίκτυα, διότι εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία από το άρθρο 3 ότι ξεπουλάτε και τη γη μέσα από τα οποία περνάνε τα δίκτυα. Και όλα αυτά θα γίνουν έναντι ποιου φοβερού ποσού? Ακούστε, έναντι 500 έως 600 εκατομμυρίων, δηλαδή ό,τι βγάζει η εταιρεία σαν κύκλο εργασιών, ό,τι έχει η εταιρεία σαν κύκλο εργασιών για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Μήπως όμως αυτοί οι δανειστές οι κακοί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς? Όχι. Γιατί αυτό που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα δίκτυα, δηλαδή την ΑΔΜΙΕ, και ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν την ενέργεια και προμηθεύουν την ενέργεια, δηλαδή τη ΔΕΗ. Ζήτησε το διαχωρισμό, δεν ζήτησε να πουληθεί η ΑΔΜΙΕ. Δεν ζήτησε να πουλήσουμε το 66% της ΑΔΜΙΕ στον επενδυτή και να κρατήσουμε τα 34%, δηλαδή να τα αγοράσουμε τα 34% από τη ΔΕΗ, προσέξτε. Δεν ζήτησε να πουλήσουμε την πλειοψηφία των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού σε ξένιο εντόπιο επενδυτή και μετά η ΔΕΗ να του πληρώνει κάθε χρόνο τη χρήση των δικτύων. Κύριε Υπουργέ, για πέστε μας, πόσο θα κοστίζει αυτό, δηλαδή η χρήση, τι θα πληρώνει η ΔΕΗ στον επενδυτή για τη χρήση των δικτύων? Ας μάθουμε κι εμείς κάτι, δεν το βλέπουμε ούτε στο λογιστήριο, ούτε στους προϋπολογισμούς του λογιστηρίου της κράτους, ούτε βεβαίως ακούμε κουβέντα για σας. Γιατί αυτά είναι τα λεφτά που θα πληρώνει προφανώς ο ελληνικός λαός μέσα από τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Γι' αυτό δεν πρόκειται. Πόσο εκτιμάται αυτό το ποσό? Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Πράγματι, οι δανειστές και το μεγάλο κεφάλαιο θα καθορίζουν αυτοί τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και στην κρίσιμη στιγμή, όταν δεν θα είμαστε υπάκουοι, δεν θα κάνουμε καλά τα μαθήματά μας, όπως μας λένε οι διάφοροι ηθήνοντες, θα μπορούν να παραλύσουν όλη τη χώρα ενεργειακά. Θα μπορούν να την παραλύσουν ή όχι? Γι' αυτό μιλάμε για απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής ασφάλειας. Και μην επικαλεστείτε τη Βρετανία και τη Γερμανία,
όπου το έχουν, που έχουν ήδη εφαρμόσει αυτή την πολιτική, δεν θα γελάσουν και τα μικρά παιδιά αν διακινδύνευαν την απώλεια της εθνικής τους ανεξαρτησίας. Ποιες άλλες χώρες είναι σε όλη αυτή την ιστορία? Είναι προφανώς οι μνημονιακές χώρες. Είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία και τώρα εμείς. Στην Ιρλανδία που συζητήθηκε το ίδιο, η κυβέρνηση το απέριψε, αγαπητές συνάδελφοι. Τι είναι ο ΑΔΜΙΕ όμως, για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός? Ελέγχει πολλές σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια της χώρας. Δηλαδή τι ελέγχει? Ελέγχει τις απαιτήσεις ηλεκτροδότησης σε όλη τη βιομηχανία, σε όλα τα αμυντικά συστήματα. Ελέγχει όλες τις απαιτήσεις στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα πάντα. Στα πάντα. Αυτό παραδίδεται. Νομίζετε εσείς ότι αν ο ελληνικός λαός είχε καταλάβει τι συμβαίνει, δεν θα ήταν στους δρόμους? Πώς να το καταλάβει, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν το Εθνικό Δίκτυο Τηλεόρασης αλλά και τα ιδιωτικά μέσα τηλεόρασης στα πάνελ έχουν πετάξει την μπάλα αλλού, αν θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποία γελιώτης, για να απασχολούμαστε? Πώς να το μάθει όταν κάθε μέρα ο ελληνικός λαός περνάει την κατάσταση του σοκ και δέους? Κύριε Πρόεδρε, γιατί μιλάω 5 λεπτά? Απλά δεν είχα βάλει το μικρόφωνο, έχετε περισσότερα από 7. Εν πάση περιπτώσει, σας αφήνω. Άλλο πάλι τούτο. Λοιπόν, εσείς που μας καταγγέλλετε, ποια είναι? Πώς να το μάθει λοιπόν όταν ζει την πρακτική, την καθημερινή του σοκ και δέους ο ελληνικός λαός και να αντιδράσει, όταν του πετάτε κάθε μέρα μια καινούργια δυστυχία? Λοιπόν, αυτό είμαστε εδώ εμείς για να το υπερασπιστούμε και για να κάνουμε τις δηλώσεις που κάνουμε, ότι δεν θα το αποδεχθούμε, ότι θα αλλάξουμε τον οποιοδήποτε νόμο μόλις βγούμε κυβέρνηση. Τώρα, ποια είναι η πρότασή σας για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας? Ποια είναι η πρότασή σας για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, κύριε Μανιάτη? Εσείς που μας κατηγορείτε κάθε μέρα ότι δεν έχουμε σχέδιο. Διαβάστε λοιπόν το σχέδιο και την πρόταση για τη δημοκρατία, την ενεργειακή δημοκρατία που σκοπεύουμε να εγγενιάσουμε από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, η οποία θα έχει πυλώνα τη ΔΕΗ αλλά θα αξιοποιεί και όλες τις άλλες μορφές ενέργειας που εσείς τις έχετε παραπετάξει ή τις χρησιμοποιείτε για να δίνετε χρήματα στους δανειστές. Τα δίκτυα της ενέργειας είναι φυσικό μονοπόλιο γιατί μεταφέρει δημόσιο αγαθό. Τα είπανε και οι άλλοι συνάδελφοί μου, τα είπε ο Ντάισελμπλουμ στην Ολλανδία, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό για τη χώρα μου κτλ. Χθες στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας μας παρουσίασαν το σχέδιο ασφάλειας του κυβερνοχώρου της χώρας μας. Το σχέδιο ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Εγώ νομίζω ότι βρίσκομαι στην πλήρη παράνοια. Δηλαδή ήρθαν εδώ άνθρωποι του επιτελείου και μας εξήγησαν πώς θα ασφαλίσουμε τον κυβερνοχώρο από πιθανή επίθεση. Όταν σήμερα εσείς θέλετε να δώσετε τα δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι ο βασικός πυλώνας για την αμυντική μας ασφάλεια και για οτιδήποτε στη χώρα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε.